Ο πρόεδρος Αναστασιάδης απεύθυνε έκκληση στη Βουλή να εγκρίνει τη δανειακή σύμβαση και το μνημόνιο. Σε δηλώσει στο περιθώριο επίσκεψή του σε στρατόπεδο στον Κόρνο, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι πρέπει όλοι να επιδείξουν αίσθημα ευθύνης και να συμπεριφερθούν με τρόπο που να συνάδει με το ευρύτερο καλό του τόπου. Αυτό που καλούμαστε να κάνουμε σήμερα, είπε, είναι η υιοθέτηση της δανειακής σύμβασης που θα επιτρέψει στην πατρίδα μας να ανασάνει και να μας δώσει την ευκαιρία να ξεπεράσουμε τα όποια προβλήματα μέσα από την κρίση, τα όποια προβλήματα προκαλούνται μέσα από την κρίση. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης είπε ότι μετά τις γιορτές του Πάσχα θα συγκαλέσει το Εθνικό Συμβούλιο για συζήτηση των θεμάτων της οικονομίας και εναλλακτικών προτάσεων. Μια έκκληση. Η πατρίδα μας περνά κρίσιμες ώρες και απαιτείται η ευθύνη, η εθνική ευθύνη και η συμπεριφορά όλων κατά τρόπον που να συνάδει προς το ευρύτερο καλό. Γνωρίζω και γνωρίζετε και γνωρίζουν όλοι ότι θα απευχόμαστε να είμαστε στην παρούσα φάση. Όμως και χωρίς καμιά διάθεση κριτικής, έχουμε βρεθεί εδώ που έχουμε βρεθεί, είτε λόγω της διεθνούς κρίσης, είτε λόγω λαθών, είτε παραλήψεων, είτε από πλευράς τραπεζών, είτε από πλευράς των όποιων είχαν την διαχείριση της οικονομίας. Αυτό που σήμερα απαιτείται είναι να τιμήσουμε αυτό που αποφάσισε η προηγούμενη κυβέρνηση. Εξ ανάγκης να προσφύγει δηλαδή στο μηχανισμό στήριξης. Αυτό που καλούμαστε σήμερα δεν είναι παρά η υιοθέτηση μιας δανειακής σύμβασης που θα επιτρέψει στην πατρίδα μας να ανασάνει και να μας δώσει την ευκαιρία να ξεπεράσουμε τα όποια προβλήματα μέσα από την κρίση που αντιμετωπίζουμε. Αυτό που παρακολουθούμε είναι μια έντονη εκστρατεία να πιστεί ο κόσμος ότι μπορεί να επιβιώσουμε και χωρίς τη δανειακή σύμβαση. Αυτό που αναμένω να ακούσω είναι τις υπαλλακτικές προτάσεις. Γι' αυτό και μετά, αμέσως μετά το Πάσχα, θα συγκληθεί βεβαίως το Εθνικό Συμβούλιο για να ασχοληθεί με τα θέματα οικονομίας και των όποιων αντιπροτάσεων. Όχι γιατί πιστεύω ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα ακολουθώντας μια ανάγνωστη συνταγή, αλλά γιατί θα πρέπει να ακουστούν και οι όποιες απόψεις από όπου και αν διαμορφώνονται.